Εκ μέρους του Περιφερειακού Τμήματος Χορού Αλμυρίου του Λυκείου του Νεοειδού Βόλου, σας καλωσορίζουμε στη γιορτή μας απόψε, μια γιορτή την οποία θα θέλαμε να την κάνουμε χρόνια πριν, αλλά οι καταστάσεις δεν μας το επέτρεψαν. Έφτασε η ώρα λοιπόν να κάνουμε κάτι σε αυτό το χώρο που θέλαμε, τον τόσο όμορφο του παλιού γυμνασίου εδώ του Αλμυρού. Θα σας παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα από την ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Αλμυρού, από τις χορευτικές ομάδες, τους μικρούς μας φίλους, το παιδικό, το εφηβικό και τις ομάδες των ενηλίκων. Θα σας ταξιδέψουμε λοιπόν στην τοπική παράδοση, στη μεγάλη λαϊκή παράδοση που έχει η επαρχία του Αλμυρού, που έχει να κάνει από τους γηγενείς, τους ντόπιους που λέμε, τους νομάδες, τους αρακατσανέους και τους βλάχους, τους πρόσφυγες, μικρασιάτες, καπαδόκες, πόντιους και ανατολικονομιλιώτες. Σε ένα σύντομο πρόγραμμα, σε μια σύντομη αναφορά, με τραγούδια και χορούς, όχι μόνο βέβαια της περιοχής, αλλά και με ό,τι έφεραν οι πρόσφυγες στην περιοχή αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ και είστε εδώ. Θα θέλαμε ένα γερό χειροκρότημα για να ενθαρρύνουμε τους χορευτές μας. Ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή που στήριξε το εγχείρημα. Και θα θέλαμε τον κύριο Δήμαρχο να έρθει να μας πει δύο κουβέντες. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους και σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιάσει, όπως ακούσατε, το Λύκειο Ελληνίδων τους χορούς. Είναι η αρχή του καλοκαιριού και ο Δήμος Αλμυρού έχει μια μεγάλη σειρά εκδηλώσεων. Φέτος θα περάσουμε καλά μετά την εποχή του κορονοϊού και βέβαια με αφορμή τις εκδηλώσεις του Δήμου μας είναι και ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους οι σύλλογοι, όπως και το Λύκειο Ελληνίδων, για να μπορέσουμε να δούμε κι εμείς τι ακριβώς παράγουν. Δεν είναι μόνο να διασκεδάσουμε, αλλά να δούμε τι δουλεύουν και θα είμαστε πάντα αρρωγοί, τουλάχιστον στην παράδοση, αλλά και σε όλους τους συλλόγους μας, είτε αθλητικούς είτε πολιτιστικούς. Σας εύχομαι να περάσετε μια πολύ ωραία βραδιά. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και το Σύλλογο Ποντίου Μητροπού Μαγνησίας που μας χορήγησε τις χορευτικές για το εφηβικό τμήμα. Επίσης βρίσκεται και στον χώρο η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων, η κυρία Σπανού, μαζί με την εκπροσωπή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο τέλος θα μας κάνει την αντιφώνηση για την εκδήλωση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με χορούς εδώ δικούς μας, ένα τραγούδι τοπικό. Στη συνέχεια θα αναλάβουν τη σκυτάλη τα παιδάκια. Το εφηβικό δεν θα έχουμε παύση στο πρόγραμμα, έτσι θα υπάρχει ροή και ελπίζουμε να το απολαύσετε. Καλή διασκέδαση. Να μωρέ, να δε πάνα κοίτα.
Hey, 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 hey
ζήσω. Θα τα πούσα, έρωτα
παπάνικες, η Παναχάζα δίσω και συμμαχάνησες. Δες το παμά χρώματα μου, δες το παμά χρώματα μου, να μην αγαπηθούμε, να μην αγαπηθούμε, γιατί είναι ο έρωτας τρελός, γιατί είναι ο έρωτας τρελός, και θα φανερωθούμε, και θα φανερωθούμε. Για σένα και για μένα δόθηκαν οι καημοί, τα βάσανα οι πόνικοι αναστέναρτοι. Για σένα και για μένα και όχι για άλλονα, δόθηκανε οι πόνοι και τα παράπονα. Στο γυαλό κάτω στο περιγιάλι, Κορίνα, Κορίνα αγαπώ, Κορίνα, Κορίνα αγαπώ. Κορίνα αγαπώ, ξανθού και μαύρο. Yeah.
Thank you.
θυμούσα τι ήταν. Θυμούσα τι ήταν. Σε ένα μαντήλι.
μπράβο σε όλους. Και σε όλους εσάς που ήρθατε απόψε να παρακολουθήσετε την εκδήλωσή μας. Τι να πω, νομίζω θα συμφωνήσετε. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση σε μια εξίσου ευχάριστη βραδιά σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο της πόλης του Αλμυρού, έξω από τα δύο υπέροχα αυτά μνημεία, χώρο πολιτισμού. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά μας, μικρά και μεγάλα, τους χορευτές και τις χορεύτριες. Ήταν εξαιρετικοί που χόρεψαν και τραγούδησαν για μας. Συγχαρητήρια στο Φώτη, το Σκαμαγκούλη, το δάσκαλό μας, που τόσα χρόνια κάνει τόση προσπάθεια εδώ στον Αλμυρό. Πολλές ευχαριστίες στο Δήμο του Αλμυρού και στον κύριο Δήμαρχο που εντάξατε και την εκδήλωσή μας στις δικές σας του Δήμου Αλμυρού και έτσι έπρεπε να γίνει. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Και να πω ότι το Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου, μετρώντας 103 χρόνια αδιάλειπτης διαδρομής στην περιοχή μας, κόντρα στις αντικσότητες που τις ξέρετε όλοι καλά, επιμένει με αφοσίωση και προσήλωση στους καταστατικούς του στόχους και πραγματικά εξακολουθεί να αποτελεί μια αστήρευτη πηγή εστία παρέμβαση στα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας και όχι μόνο, καταβάλλοντας μεγάλο αγώνα για τη διατήρηση, προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ελληνικής μας ταυτότητας. Αυτό κάνουμε, δεν κάνουμε και κάτι άλλο. Με εκπαιδευτικά ερεθίσματα, νομίζω ότι προσπαθούμε ο στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να εξοικειώσουμε τις νέες γενιές με τις αξίες αυτές του λυκειακού θεσμού, τις αξίες δηλαδή της διατήρησης και προβολής της πολιτιστικής πλούσιας, πολιτιστικής παρακαταθήκης που έχει ο τόπος μας, κόντρα στην ομογενοποίηση που επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση. Τα ξέρουμε όλα καλά. Το Περιφερειακό Τμήμα Χορού του Αλμυρού, πόσα χρόνια φέτος, Άννα, είναι? 13. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, της εξακτίνωσης του έργου του Λυκείου των Ελληνίδων στον νομό Μαγνησίας, εξακολουθεί με δυναμισμό να κάνει ένα έργο αξιόλογο. Μας ανέκοψε η επιδημία, όπως όλους άλλωστε. Θα ξαναπιάσουμε το νήμα. Νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για το καλύτερο και θα συνεχίσουμε με αυτό, αρκεί να είμαστε όλοι καλά, να χορεύουμε, να ανταμώνουμε και να διασκεδάζουμε. Πολλές ευχαριστίες και πάλι σε όλους. Καλό καλοκαίρι από μένα, πλούσιο σε πολιτισμό, σε καλές εμπειρίες, όμορφες και ήρεμες στιγμές. Κυρίως θέλουμε ηρεμία. Ευχαριστίες εκ μέρους του Διοικητικού μας Συμβουλίου, της Αντιπροέδρου μας της κυρίας Άσπας Καπουρνιώτη που είναι εδώ, της Ελένης της Τόπα και της Εφόρου Χορού, της Άννας Κουτσελίνη που επιμελήθηκε και την ενδυματολογική παρουσίαση της παιδικής ομάδας. Γεια σας και από μένα. Δέχτηκα και τα παράπονα, δεχτήκαμε μάλλον και τα παράπονα μιας κυρίας που χορεύει, γιατί δεν είναι ντυμένοι όλοι οι χορευτές. Είναι άφλος καλοκαίρι, το ξέρετε πόσο ζεστά είναι τα ρούχα. Είναι μια υπόσχεση που θα δώσουμε στο μέλλον, να κάνουμε και μια παράσταση με φορεσιές, αλλά ίσως να διαλέξουμε μια άλλη εποχή και έναν άλλο χώρο που να μπορέσετε να δείτε και ρούχα της συλλογής του Λυκείου των Ελληνίδων. Εγώ ήθελα να πω σήμερα εδώ, ήταν ένα δείγμα μετά από σχεδόν 15 χρόνια που είχαμε την ιδέα να φτιάξουμε ένα περιφερειακό τμήμα, ένα παράρτημα στον Αλμυρό, να βλέπουμε να ανθοφορεί και οι άνθρωποι να χορεύουν. Αυτός είναι ο στόχος, να γυρίσουμε τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά στην παράδοση και νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Σήμερα εδώ δεν είδατε ούτε τσαρικλιώτες, έτσι δεν είναι, παιδιά, ούτε μυστιώτες, δεν είδατε ούτε ρομιλιώτες, ούτε βλάχους, ούτε σαρακατσάνους. Είδατε τη νεολαία, τους νέους ανθρώπους του Αλμυρού και τους μεγαλύτερους ανθρώπους που αγαπούν το χορό. Αυτό είναι ένα σημείο στις μέρες μας. Ξέρετε τι συμβαίνει με τα παιδιά, με τους υπολογιστές, με τους εθισμούς. Ξέρετε τι συμβαίνει, ότι τα παιδιά απομακρύνονται από την κοινωνικότητα και από το να δεχθούν να είναι σε ομάδες, να χορεύουν, να τραγουδούν, να παίζουν.
και νομίζω ότι οι φορείς, οι πολιτιστικοί είναι οι μόνοι που κρατάνε Θερμοπύλες και οι Δήμοι πρέπει να το στηρίξουν αυτό και όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τα κοινά. Εδώ είναι η απάντηση για τις εξαρτήσεις, γιατί χθες ήταν και η μέρα κατά των ναρκωτικών. Εδώ είναι η απάντηση απ' όλα. Συμμετοχή των ανθρώπων στα κοινά. Αυτό που θα αναζητήσουμε πολύ έντονα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Κάποια κλειδιά από αυτοκίνητο, όποιος τα έχει χάσει είναι εδώ, να μπορεί να τα πάρει από τα μηχανήματα. Thank you.